Που έχει πάρα πολλές πλευρές και διαστάσεις, όπως και εσείς γνωρίζετε. Πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Να τις πιάσουμε όλες με τη σειρά. Και θα ήθελα να μας δώσετε και κάποιες διευκρινήσεις, αλλά και τα σχόλιά σας σε 2-3 σημεία. Κατά πρώτον, μιλήσετε για κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που θα αναλάβει τη λειτουργία του, τα μέλη της οποίας δεν θα αμείβονται. Αν έχετε καταλήξει και αν μπορείτε να ανακοινώσετε ποιοι θα συμμετέχουν. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ανακοινώσω, είμαστε στην τελική ευθεία. Θα πω ότι αυτό το διήμερο-τριήμερο που είμαι στην ΚΟ εξεπλάγει με την προθυμία του κόσμου να συμμετέχει σε αυτήν την επιχείρηση και ανθρώπων που δεν είπαν μέσα τους ότι ανήκω σε αυτή την παράταξη ή σε εκείνη ή στην άλλη, είπανε ναι, με το πρώτο, με το που τους έγινε πρόταση. Και πραγματικά αυτό με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη προθυμία από τον κόσμο. Τότε πότε θα είναι έτοιμοι. Όσο να σε αυτές τις σφαίρες είναι σχεδόν έτοιμοι. Και αυτό που θέλω να επαναλάβω, ότι είναι μια σύνθεση ανθρώπων που ενώνουν την κοινωνία και δεν διχάζουν την κοινωνία. Γιατί πραγματικά σε αυτό το μείζον θέμα της υγείας, μόνο διχασμοί δεν πρέπει να υπάρχουν. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει αν αρνηθεί τελικά ο Υπουργός Υγείας να υπογράψει. Τότε θα διεκδικήσουμε, τι θα κάνει. Θα διεκδικήσουμε το χτίσμα και θα το δουλέψουμε μόνοι μας. Όταν λέτε θα το διεκδικήσετε μέσα από το δρόμο της δικαιοσύνης. Με νομικές διαδικασίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σύντομες. Το τρίτο ερώτημα. Διότι η σύμβαση, η απόφαση 206 είναι με το αυτοδίκαια, είναι, με τη λέξη αυτοδίκαια είναι σαφέστατη. Και δύο σχόλια. Και πάλι, και συγγνώμη, και πάλι θα δουλέψουμε στο επίπεδο που είπαμε. Και μέχρι να το κάνουμε αυτό, ίσως χρειαστεί ακόμη και να βρούμε ένα άλλο ακίνητο, να το νοικιάσουμε και να δώσουμε υγεία στους ντόπιους του Τριγώνου. Αφήνεται ανοιχτός δρόμος δηλαδή. Σαφέστατος. Ναι, πρέπει να έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Με εξοπλισμό. Θα αγοράσουμε και εξοπλισμό. Δεν θα πάρουμε τα πανάκριβα μηχανήματα, αλλά θα κάνουμε μια στοιχειώδη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τους ντόπιους. Το λέω καθαρά. Και θα το πω, μπαίνουμε δυναμικά πλέον. Και το κράτος δεν μπορεί. Θέλουμε και μπορούμε. Και δύο σχόλια θα ήθελα. Πρώτον, πώς κρίνετε τη συνολική πολιτική τοποθέτηση του κ. Κρεμαστινού σε σχέση με το ζήτημα του κέντρου υγείας? Εμφανίζει μια συνολική πολιτική αντίθεση σε σχέση με αυτή την επιλογή του Δήμου. Και κατά δεύτερον, ένα σχόλιο σε πρόσφατη ανακοίνωση προεβδομάδας της Δύναμης Αλλαγής, στο σημείο που λέει αυτό το κοπάδι, αυτή η αγέλη ιδιωτικών συμφερόντων θα έχει απέναντί της την νομιμότητα αλλά και τους πολίτες του νησιού. Οι πολίτες του νησιού είναι απέναντι. Να ξεκινήσω από το δεύτερο ή από το πρώτο. Δική σας επιλογή. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κρεμαστινό. Ένας πάρα πολύ καταξιωμένος γιατρός, ένας καθηγητής. Είναι ένας πολιτικός υπουργός, βουλευτής χρόνια στο νησί μας. Αυτό που με ενοχλεί, θα έλεγα, είναι ότι ξεχνά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό που με ενοχλεί επίσης ότι θέλει να μπει το Κέντρο Υγείας Αντιμάχιας στο σωρό, θα έλεγα, με επιτραπή αυτή η έκφραση, μαζί με τα άλλα 70 κλειστά ή πολυλειτουργούντα κέντρα υγείας της Ελλάδος. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Είναι από τους Δήμους, είμαστε από τους Δήμους που θέλουμε να προσπαθήσουμε, θέλουμε να συνεισφέρουμε στην υγεία. Δεν μου αρέσει μια ξερή πρόταση. Το Κέντρο Υγείας Αντιμάχιας πρέπει να δουλέψει στα πλαίσια του ΕΣΥ. Αυτό για μένα δεν είναι λύση. Θα ήθελα να μου δώσει και τη βιώσιμη λύση. Να μου πει, πάρ' το σαν ΕΣΥ. Προσπαθήσαμε σαν Εθνικό Σύστημα Υγείας να δουλέψει. Πήγαμε και στον κύριο Λοβέρδο, μας είπε δεν υπάρχουν λεφτά. Πήγαμε και στον κύριο Λικουρέτζο, μας είπε δεν υπάρχουν λεφτά. Και ο κύριος Λοβέρδος, όπως θυμόσαστε, πριν 1,5 χρόνο περίπου, το Μάιο του 2012 μας έστειλε ανάλογη προγραμματική σύμβαση. Μετά ήρθαν εκλογές όμως και ουδέποτε υλοποιήθηκε αυτή η προγραμματική σύμβαση. Άραγε τότε δεν υπήρχε θέμα απιστίας περί τη διοίκηση για τον κύριο Λοβέρδο. Όσον αφορά τα σχόλια και τις δηλώσεις του κύριου Κυρίτση, κύριε Κατζάβαρε, σας έχω πει ότι δεν ασχολούμαι. Θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Τα λάθη προσπαθεί να τα καλύψει με λάθη. Και μαζί με τα λάθη προστίθεται και η λάσπη. Σε αυτό το παιχνίδι δεν πρόκειται ποτέ να μπω. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι δεν θα ήθελα με τίποτα να πιστέψω ότι κάποιο συμβουλίτη που είναι και γνωστή μου συντάσσονται σε αυτή την άποψη και σε αυτή τη λογική του.
αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν πρόκειται ποτέ να μπω. Όλοι γνωρίζετε και καλύτερα από μένα για το χαρακτήρα του. Δεν θα μπω σε καμία αντιπαράθεση από εδώ και πέρα. Ούτε με αγγίζουν αυτά που λέει. Άννα. Ναι. Λοιπόν. Είπατε ότι ο Δήμος, και έχετε πει και σε συνέντευξή σας, θα δίνει 400.000 το χρόνο από τον Διφοδό. Μάλιστα. Είναι εδώ εκπρόσωπος του Διφοδό, να μας πει πώς αυτό έρχεται και συμπλέει με τις προσπάθειες που κάνει το ΕΒΕΔ για κατάργηση του Διφοδό και βρίσκεται στο, από ό,τι μας λέτε εσείς οι ίδιοι, ότι έχει καταργηθεί ο Διφοδό. Άρα, αν έχει καταργηθεί ο Διφοδό, από πού θα τα βρει τα χρήματα ο Δήμος? Να σας τα θέσω όλα για να μου απαντήσετε, ή θέλετε να είναι? Ένα καλύτερο. Ωραία. Πρώτον, ακόμη ισχύει το Διφοδό, εάν καταργηθεί το Διφοδό, πάλι ο Δήμος θα δώσει τα χρήματα. Θα βρει άλλους πόρους. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει θετικό ισοζύγιο. Και να καταργηθεί το Διφοδό. Πάλι ο Δήμος με οποιοδήποτε τρόπο θα βρει τρόπους να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Άσχετα με την ύπαρξη όχι του Διφοδό. Στο θέμα του Διφοδό, σε ερώτησή μας τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κ. Καϊσαλή, τα 4 περίπου εκατομμύρια που έβγαζε ο Δήμος μέχρι πέρσι, γιατί φέτος θα είναι φως λιγότερα. Όχι, όχι, θέλω να πω άλλο. Ότι τα χρήματα αυτά δεν έχει ξεκαθαριστεί που δίνονται. Τελευταία είπε ότι με αυτά τα χρήματα καλύπτονται ανάγκες των προφωνητιακών σταθμών και γενικά των κοινωνικών δομών του Δήμου. Άρα από πού περισσεύουν, δηλαδή μένει ένα κενό, κύριε Κοπάδη, το πού θα τα βρει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν διαχειρίζεται προσωπικά του χρήματα, διαχειρίζεται δικά μας χρήματα. Εγώ εδώ βλέπω ένα κενό. Είπατε πριν ότι ο Υπουργός και να μην υπογράψει, εμείς θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Πότε το οριοθετείτε, πόσο χρονικό διάστημα δίνεται στον Υπουργό? Ο φάκελος έχει κατατεθεί πριν 15 μέρες στο Υπουργείο Υγείας με τις τελικές προτάσεις μας μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό. Είναι στα χέρια του Νομικού Συμβούλου αυτή τη στιγμή. Πιστεύω μέσα στο επόμενο 20ήμερο μήνα θα ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Άρα. Μέσα στο Γενάρη μας. Ναι, αλλά είναι κάποια πράγματα δυστυχώς που δεν μπορώ να τα προβλέψω ούτε να τα ελέγξω εδώ. Δυστυχώς. Απλά εγώ θέλω το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι πότε δίνεται περιθώριο στον Υπουργό να υπογράψει και από πότε θα ξεκινήσει αυτό το Δήμος. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με τις επαφές που θα έχω πάλι στο Υπουργείο Υγείας με τους ανάλογους ανθρώπους. Το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργού. Ωραία. Ήμουν σε ένα δίλημα, συνάδελφοι και κύριοι, να πω ή όχι την πληροφορία που έχω σήμερα από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου απάντησε ότι δεν υπογράφει, ότι δεν ισχύει αυτό που ο κύριος Κρεμαστινός έχετε δίκαιο, ότι δεν υπάρχει θέμα νέου νόμου κλπ. Αλλά θα υπογράψει, αν υπογράψει μετά τις εκλογές. Είναι επίσημη απάντηση του Υπουργού σήμερα μετά το πρωί. Μετά τις εκλογές, δεν το ξέρω. Ποιες εκλογές? Τις δημοτικές. Τις δημοτικές εκλογές, μετά το Μάιο. Είναι κάτι... Έχω τη δήλωσή του σήμερα το πρωί, κύριε Κοπάδη. Και άλλη φορά σας έκανε δήλωση, η οποία δεν ίσχυσε. Γιατί δεν ίσχυσε? Όχι, ότι θα δουλέψει με τους γιατρούς του. Εντάξει, έχει άλλη μια φιλία του παλιού Γεωργιάδη με τις εκλογές. Ναι. Με τους γιατρούς του, τους στρατιωτικούς. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι σας συμβουλεύει ο Γεωργιάδη. Ίσως δεν έχει φτάσει ο φάκελος ή η σύγκριση από τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο.